Buonasera από το Μιλάνο. Φτάσαμε κι εμείς, όπως μαρτυρά άλλωστε επίσημο και ο καθεδρικός ναός της πόλης, το επιβλητικό ντόμο. Ήλιο αφήσαμε στην Αθήνα, ήλιο με δόντια και ψηλόβροχο πετύχαμε στον Ιταλικό Βορρά. Τουλάχιστον αν είναι να βρέξει τρίποντα στο Mediolanum Forum, εκεί όπου η εθνική ομάδα αρχίζει απόψε στις 6 την προσπάθειά της στο 41ο Ευρωμπάσκετ. Με πλήρη σύνθεση, αφού ο Κώστας Λούκας, ο Γιάννης Παπαπέτρου, ο Γιώργος Παπαγιάννης και ο Κώστας Αντιτοκούμπος συμπεριλήφθηκαν τελικά στην αποστολή, αφήνοντας εκτός τον Λευτέρη Μποχορίδη και τον Λεωνίδα Κασελάκη. Πρώτη αντίπαλος η Κροατία του Μάριο Χεζόνια και τον NBA'ers Μπόγιαν Μπογδάνοβιτς, Ιβιτσα Ζούμπατς και Ντάριο Σάριτς. Μια κλασική σχολή μπάσκετ που έχει να αποδείξει πολλά απέναντι στο φαβορί του τρίτου ομίλου. Ωστόσο η εθνική ομάδα είναι ακριβώς αυτό, φαβορί του τρίτου ομίλου και όχι μόνο, παρά τα όποια της προβλήματα, αφού οι τέσσερις προαναφερθέντες δεν είναι απολύτως έτοιμοι. Ωστόσο, τους περιμένουμε έναν-έναν να αγωνιστούν. Άλλωστε, υπάρχει μια ομάδα που δεν έχει 12 παίκτες, αλλά μερικά εκατομμύρια. Γιατί όταν αγωνίζεται η εθνική, αγωνίζεται μια ολόκληρη χώρα. Γι' αυτό έχει δίπλα της ως χρυσό χωρικό τον ΟΠΑΠ. Καμία για την πρώτη νίκη, 15 και σήμερα για το μετάλλιο.